Θυμάστε τις αποκαλύψεις που έκανα στην Ισπανία για τα ΣΥΚΕ παιχνίδια. Τελικά μέτρου στην Κύπρο. Έμας πιάνει το κολάνι. Δεν μετρού γιατί, όπως είπαμε, τα μαγνητοφωνημένα στοιχεία δεν παρπατούν στα δικαστήρια μας. Ενώ στην Ισπανία δέχονται τα. Δηλαδή τώρα, όπως είναι ο νόμος στην Κύπρο, για να πάει κάποιος φυλακή που στείνει παιχνίδια, μόνον ένας τρόπος υπάρχει. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, πώς μπορώ να βοηθήσω? Είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικού σωματείου στην Κύπρο και ήρθα να παραδοθώ. Okay. Και? Κοιτάξτε, κυρία μου. Είστε να παραδοθώ, δεν θα με συλλάβετε. Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω το πράγμα. Ψυχοφθώ. Πέφτω τη νύχτα να ζημιθώ και αν τα καταφέρω. Κρατούν με οι τύψεις. Κι αν κάποτε καταφέρω και πάρει με ο ύπνος, αρχεύκομαι στον ύπνο μου σε θωρόφια. Φωνάζω στον ύπνο μου. Εμάς αξίζει το πρωτάθλημα. Εσύ και εστιμένον έχω ράντα το πρωτάθλημα. Κύριε, τι σας συμβαίνει, μάνα μου? Δεν αντέχω άλλον την κατάσταση. Έριξα το στο ποτό, έγινε αλκοόλας, πίνω χάπια, σε στερεά μορφή, σε υγρή μορφή, διαλυόμενα, δεν μπορώ να πελάνω. Αν παρουσιάζετε τίποτε και πρέπει να πάτε να σας δει ένας γιατρός, μπορεί να θέλετε χείριση. Τώρα με το γεσί, είναι μούχτηρη χείριση, σα. Πού η κυρία αστυνομική να μου, είναι ιατρικό το θέμα. Θέμα συνείδησης, δεν μπορώ. Ένα δικό του το πράγμα. Έστησα πολλά παιχνίδια λαλό σας, έφκαλα πολλά εκατομμύρια, πολλές χιλιάδες ευρώ. Εγόρασα παίχτες, διαιτητές, ένα ή καένα. Είμαι ένοχος λαλό σας, πάρτε με μέσα. Είσαι ένοχος. Είσαι σίγουρος, γιατί πρέπει να έχεις αποδείξεις. Έχω πολλές αποδείξεις. Θέλεις καλύτερη απόδειξη που την ομολογία μου, αφού παραδέχομαι. Μα δεν γίνεται, κύριε μου, αφού είστε αθώος μέχρι αποδείξεις το αντιθέτου. Πάτε πάλι το φκιολίν της παλέτου. Μα ναι, μόνο το κελίκι μες στον τόπο όλα. Να σας λαλούμε, είμαστε ένοχοι και μας βάλετε μέσα. Αμάρτησε μαζί μου και έλα ρέξε μου τις χειροπέδες. Κάτσετε με μέσα στις κεντρικές να τιμωρηθώ παραδειγματικά. Μα ωραία αναισθησία. Ναι μου. Ελάτε κάτι δώρο. Μόνον έτσι, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να πάει κάποιος ευθέως και να τα παραδεχτεί ούλα και πάλι να μην τον πιστεύει.